Γεια σας. Στο μάθημα αυτό θα δούμε ασκήσεις πάνω στην κίνηση. Ασκήσεις λοιπόν στην ευθύγραμμη ομαλή και στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση. Αυτό που θα προσέξουμε ιδιαίτερα θα είναι οι ασκήσεις οι οποίες έχουν γραφικές παραστάσεις, καθώς επίσης και οι ασκήσεις οι οποίες έχουν συναντήσεις. Για να δούμε λοιπόν τι μεθοδεύσεις θα έχουμε για εκεί. Στις ασκήσεις με γραφικές παραστάσεις, πρέπει να προσέξουμε ότι οι γραφικές παραστάσεις έχουν δύο σπουδαίες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι, όταν έχουμε μία γραφική παράσταση, οι πληροφορίες που πρέπει να προσέξουμε είναι κυρίως η κλίση, δηλαδή τι κλίση έχουμε. Αν πάρουμε αυτήν εδώ τη γραφική παράσταση, αυτή η γωνία, ποια σπουδαία πληροφορία μας δίνει. Και η δεύτερη πληροφορία που είναι εξίσου σπουδαία είναι το εμβαδό κάτω από μια γραφική παράσταση. Για παράδειγμα, αν έχουμε αυτή τη γραφική παράσταση, το εμβαδό ποια σπουδαία πληροφορία μας δίνει. Γενικότερα μπορούμε να ακολουθήσουμε το εξής σχήμα, το οποίο είναι πολύ πρακτικό. Για να δούμε ποιο σχήμα μπορούμε να ακολουθήσουμε. Το έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενο βίντεο και είναι το εξής. Αν γράψουμε ταχύτητα, επιτάχυνση, μετατόπιση. Μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση. Τι μας κάνει η κλίση του διαγράμματος της μετατόπισης? Μας δίνει την ταχύτητα. Άρα το δέλτα χ προς δέλτα τ μας δίνει την ταχύτητα. Τι μας δίνει η κλίση του διαγράμματος της ταχύτητας? Δέλτα β προς δέλτα τ μας δίνει επιτάχυνση. Τι μας δίνει το εμβαδό της ταχύτητας, του διαγράμματος της ταχύτητας? Το εμβαδό του διαγράμματος της ταχύτητας μας δείχνει μετατόπιση. Άρα το εμβαδό λοιπόν μας δίνει μετατόπιση. Το εμβαδό αυτό επίσης μας δίνει ταχύτητα, αλλά δεν το χρησιμοποιούμε στις ασκήσεις, γι' αυτό μην το σημειώσετε. Αυτό λοιπόν το σχηματάκι, το ωραίο το διαγραμματάκι, κάντε ένα pause, πηγαίνετε λίγο πίσω και σημειώστε το. Χ, Β, α, απομάκρυνση, μετατόπιση, συγγνώμη, ταχύτητα, επιτάχυνση, κλίση μας δίνει ταχύτητα, κλίση μας δίνει επιτάχυνση. Ενώ το εμβαδό της ταχύτητας μας δίνει μετατόπιση. Σημειώστε το λοιπόν και πάμε να δούμε ασκησούλες με διαγράμματα. Συγκεκριμένα θα δούμε καταρχάς την άσκηση 14. Του βιβλίου σας, η οποία έχει να συγκρίνουμε, λέει, δύο διαγράμματα και μας λέει ότι θέλουμε, λέει, να συγκρίνουμε σε δύο κινητά ταχύτητας χρόνου είναι το διάγραμμα, τα δύο κινητά μας, το α και το β, θέλουμε λοιπόν να συγκρίνουμε, λέει, τις ταχύτητες. Έτσι, να συγκρίνουμε, λέει, τις ταχύτητες τους. Μα η ταχύτητα τι κάνει? Σύμφωνα με το προηγούμενο που σας είπα, έχουμε λοιπόν ταχύτητα και τα διαγράμματά μας είναι, συγγνώμη, να συγκρίνουμε τις επιταχύνσεις. Ναι, έχουμε ταχύτητα και επιτάχυνση. Αν θυμάστε, είπαμε ότι η κλίση της ταχύτητας, το ΔΒ προς ΔΤ, η κλίση λοιπόν της ταχύτητας μας δείχνει επιτάχυνση. Ενώ, για να δούμε εδώ πέρα λοιπόν, πού είναι αυτή η κλίση. Η κλίση, παιδιά μου, είναι αυτή η γωνία. Και συγκεκριμένα, η εφαπτωμένη της γωνίας αυτηνής είναι η επιτάχυνση του κινητού α. Ενώ η εφαπτωμένη της γωνίας αυτής είναι η επιτάχυνση του κινητού β. Άρα, τι συμπέρασμα βγάζουμε? Επειδή λοιπόν η εφαπτωμένη της γωνίας α, φ α, είναι μεγαλύτερη από την εφαπτωμένη της γωνίας φ β, η εφαπτωμένη αυτής της γωνίας, που είναι η φ α, είναι μεγαλύτερη από την εφαπτωμένη της άλλης γωνίας, που είναι η φ β, το συμπέρασμα το οποίο βγάζουμε λοιπόν, παιδιά μου, ποιο είναι? Είναι ότι η επιτάχυνση αυτού του κινητού είναι μεγαλύτερη από την επιτάχυνση του άλλου κινητού. Όμως, η άσκηση μας ρωτάει ακόμα και το εξής. Ποιο από τα δύο κινητά θα διανύει μεγαλύτερη απόσταση στον ίδιο χρόνο? Μα σε ποιον χρόνο? Ας πάρουμε αυτόν τον ίδιο χρόνο λοιπόν. Μέσα σε αυτόν τον ίδιο χρόνο, ποιο από τα δύο κινητά θα διανύσει μεγαλύτερη απόσταση? Φυσικά, παιδιά μου, η απόσταση, αν θυμάστε τι ήταν, βάζουμε εδώ το χ, θυμάστε την απόσταση, είναι το εμβαδό. Το εμβαδό λοιπόν της ταχύτητας είναι η μετατόπιση, είναι η απόσταση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι
το κινητό Β θα έχει διανύσει μόλις αυτό το εμβαδό, ενώ το κινητό Α θα έχει διανύσει όλο αυτό το εμβαδό. Έτσι λοιπόν, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι όχι μόνο η κλίση, αλλά και η μετατόπιση του κινητού Α είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπιση του κινητού Β. Ας πάμε να δούμε όμως κάποια άλλη ασκησούλα και συγκεκριμένα θα πάμε να δούμε από το σχολικό σας βιβλίο την εξής, την άσκηση 3 λοιπόν του σχολικού σας βιβλίου, η οποία μας λέει επίσης τα εξής. Το πρόβλημα 3, το οποίο μας λέει τα εξής. Ένα όχημα λέει, κάνει ευθύγραμμη κίνηση και το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου, είναι ως εξής. Κρατάει ταχύτητα 10 μέτρα ανά σεκόντ, μέχρι τα 10 σεκόντ. Και από τα 20 σεκόντ και μετά, η ταχύτητα του γίνεται 20 μέτρα ανά σεκόντ. Μέχρι τη χρονική στιγμή 40. Όπου η ταχύτητα του γίνεται 20. Το ξαναλέμε λοιπόν, ότι από 0 έως 10 η ταχύτητα του είναι 10, ενώ από 20 έως 40 η ταχύτητα του είναι 20. Και μας λέει, ποιο είναι το συνολικό διάστημα, μα παιδιά μου, ποιο είναι το συνολικό διάστημα στο διάγραμμα ΒΤ, τα είπαμε και πριν, θα είναι το εμβαδό αυτό συν το εμβαδό εκείνο. Άρα λοιπόν, το συνολικό διάστημα, το χιολικό, θα είναι 10 επί 10 συν, αυτό πόσο είναι παιδιά μου από 20 στους 40, είναι 20, συν 20 επί 20, συν 20 επί 20. Μέτρα είναι όλα αυτά, θα είναι λοιπόν τελικώς 10 επί 10, 100, συν 20 επί 20, 400 μέτρα. Θα είναι λοιπόν τελικώς 500 μέτρα. Μας λέει ακόμα η άσκηση να βρούμε λέει την μέση ταχύτητα του οχήματος. Παιδιά μου, μέση ταχύτητα είναι, μέση είναι, να διαρρέσουμε το χιολικό με τον συνολικό χρόνο κίνησης. Έτσι λοιπόν παιδιά μου, ποιο είναι το χιολικό, είναι αυτό που βρήκαμε πριν. Είναι τα 500 μέτρα. Ποιος είναι ο συνολικός χρόνος κίνησης, από 0 έως 40 είναι φυσικά 40 σεκόντ. Θα απλοποιήσουμε και θα έχουμε 50 δια 4, άρα είναι 12,5 μέτρα ανά σεκόντ. Μας λέει ακόμα να κάνουμε το διάγραμμα μετατόπισης χρόνου. Μάλιστα. Μετατόπιση χρόνου θα είναι ως εξής το διάγραμμα. Παιδιά μου, τι κίνηση κάνει εδώ, ευθύγραμμη ομαλή. Άρα πώς πάει η μετατόπισή του, αυξάνεται λοιπόν. Ξεκινάει από 0 η μετατόπιση του και αυξάνεται μέχρι τα πια, μέχρι τα 10 σεκόντ, όπου η μετατόπιση του πλέον έχει γίνει 10 επί 10, 100 μέτρα. Κατόπιν, από 10 έως 20, παρατηρήστε τι κάνει, η ταχύτητα του είναι 0. Σταματάει λοιπόν. Άρα, από 10 έως 20 σταματάει, έτσι η ταχύτητα του είναι 0, άρα παραμένει στην ίδια μετατόπιση. Ενώ μετά, από 20 έως 40, τρέχοντας με μια ταχύτητα 20, άρα με μεγαλύτερη κλίση από πριν, φτάνει σε μια τελική μετατόπιση η οποία είναι 500 μέτρα. Φτάνει λοιπόν στα 500 μέτρα όταν ο χρόνος πλέον θα έχει γίνει 40 δευτερόλεπτα. Θα έχουμε φτάσει τα 40 δευτερόλεπτα. Αυτά λοιπόν με αυτές τις ασκησούλες με τα διαγράμματα, παιδιά μου. Πάμε όμως στην επόμενη κατηγορία που θα δούμε ασκήσεις με συναντήσεις κινητών, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μεθοδολογία. Εμπρός λοιπόν για το επόμενο βίντεο.